Σε αυτές τις δύσκολες ώρες, το ΚΚΕ τοποθετείται με αίσθημα ευθύνη. Οι υποδείξει του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εξάπλωση του κορονοϊού, πρέπει να συνοδεύονται με κυβερνητικά μέτρα που να διασφαλίζουν ταυτόχρονα και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Απαιτούνται εδώ και τώρα έκτακτα μέτρα προστασίας της υγεία του λαού μας. Αυτά Θεωρούμε ότι είναι, πρώτον, πρόσληψη μόνιμου ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού για να ανοίξουν όλα τα κλειστά κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας, αλλά και για να μπορεί να γίνει 24-ωρη η λειτουργία όλων των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ώστε να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία. Δεύτερον, να υπάρξει πλήρης εξοπλισμός όλων των δημοσίων υπηρεσιών με τα προβλεπόμενα είδη απολύμανσης και προφύλαξης, παρεχόμενα δωρεάν από το κράτος τον πληθυσμό για να σταματήσει η απαράδεκτη εσχροκέρδεια. Τρίτον, με κυβερνητική απόφαση να διασφαλιστούν πρόσθετες άδειες με πλήρεις αποδοχές και ασφάλιση σε όσους εργαζόμενους νοσούν, σε όσους εργαζόμενους αναγκάζονται να απέχουν από την εργασία τους λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης σε όσους καλούνται να αναλάβουν την φροντίδα άρρωστου παιδιού ή ηλικιωμένου μέλους της οικογένειάς τους, σε όσους καλούνται να παραμείνουν με τα παιδιά τους στο σπίτι εξαιτίας του προληπτικού κλεισίματος των σχολείων και των βρεφονιπιακών σταθμών. Τέταρτον, να σταματήσουν αμέσως οι πληστηριασμοί κύριας κατοικία οι διακοπές σε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό λόγω των χρεών των λαϊκών νοικοκυριών. Πέμπτο, το συνολικό κόστος πρέπει να το αναλάβει το ίδιο το κράτος. Οι διάφοροι επίσης μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και όχι οι εργαζόμενοι μισθωτοί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ή οι αυτοαπασχολούμενοι στα αστικά κέντρα και την Ήπεθρο. Ο ελληνικός λαός ήδη πληρώνει πάρα πολλά. Πληρώνει πανάκριβα τις αιματηρές περικοπές στο δημόσιο σύστημα υγείας, την υποχρηματοδότησή του, την εμπορευματοποίηση, τις άθλιες εργασιακές σχέσεις. Δεν μπορεί να πληρώνει άλλο. Δεν μπορεί να πληρώσει ξανά.